σηκώθηκα. Τώρα η ώρα είναι 5 παρα 5. Πάω νότια του νησιού, νότια της Λέσβου. Θα προσπαθήσω να πάω σε μία μύτη που έχω δει που κάνει μία κατεβασιά το βουνό, για να ψαρέψω short jigging. Έχω πάρει μαζί και το πιο ψηλό καλάμι για LRF ή light spinning, ας το πούμε έτσι, με κάποια ψαράκια και κάποια άλλα τεχνητά σέρφας, για να δω τι γίνεται. Η θερμοκρασία είναι καλοκαιρινή αυτή τη στιγμή, βέβαια έχει 21 βαθμούς, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αργότερα μέσα στη μέρα 25, 26, 27 είναι σκιά αυτά. Τρία αποφόρ έχει βοριά, στην πλάτη θα μας τυπάει σε αυτό το μέρος που είναι νότια, και βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας, ελπίζω να καταφέρω να πάω, δεν έχω ξαναπάει ποτέ εκεί πέρα, ελπίζω να βρω το δρόμο, θα αφήσω το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο και μετά περπατώντας. Τα λέμε από εκεί. Λοιπόν, έχω φτάσει στο σημείο, ακόμα είναι σκοτάδι. Θα αρχίσω να βγάζω τον εξοπλισμό. Είχα και μια περιπέτεια με ένα τυπά που μου έλεγε να μην φεύγω μέσα στη θάλασσα. Ψάρευε, επαγγελματίας προφανώς. Κόντεψα να σκοτωθώ στα βράχια για να έρθω μέχρι εδώ, χωρίς φως. Μόνο με το ελάχιστο φως του φεγγαριού που δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Τέλος πάντων, θα ετοιμαστώ και σε λίγο που θα χαράξει θα ρίξω την πρώτη βολή. Έχει αρχίσει να βγαίνει ο ήλιος, να χαράζει σιγά σιγά πίσω από την Τουρκία, τα μακρινά βουνά. Έχω ρίξει ήδη μερικές βολές μέσα στο σκοτάδι για να δω και το βάθος που έχει. Το βάθος είναι εξαιρετικό. Το θέμα μου το μεγάλο είναι ότι ο αέρας έρχεται από το πλάι. Λογικό θα μου πεις, αφού ο βοριάς είναι από εκεί, λογικό είναι να έρχεται από το πλάι. Από εκεί ο βοριάς έρχεται έτσι. Οπότε με δυσκολεύει λίγο στην ανάκτηση. Μεγάλη κοιλιά το νήμα. Οι τράτες πηγαίνω έρχονται από τη νύχτα ακόμα. Έχει άλλη μια εκεί στο βάθος. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά στην κάμερα. Μια βαρκούλα έφυγε για εκεί, ανοιχτά, στο νησάκι. Κανονικά μπορώ να το ψαρέψω όλο αυτό το μέρος μέχρι πέρα, μέχρι όπου μπορώ να πατήσω, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα πρώτα τα βράχια. Και εντάξει και τη μύτη εκεί, αλλά δεν θέλω να βγω από τα αριστερά μου, από την άλλη μεριά. Αν και θα βούλευε λίγο με τον αέρα να ρίχνω κόντρα, δεν θέλω να βγω γιατί
εγκατάσταση. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Έχει μία εγκατάσταση που παγιδεύει τα ψάρια. Και τα πιάνουν πιο εύκολα. Και εκεί πέρα απαγορεύεται το ψάρεμα γενικότερα. Και δεν θέλω να με δουν ούτε καν κοντά εκεί. Δεν έχω όρεξη για μανούρες. Να έρθει κανένας πορωμένος ψαράς να πει ότι του παίρνω τα ψάρια. Ποια ψάρια? Θα ρίξω και μία προς τα εκεί μαζί με τον αέρα. Εδώ πέρα το βάθος είχα έρθει με τη βάρκα. Είναι από 45-50 μέχρι και 70 μέτρα το βάθος κατά τόπους. Και πιο εκεί είναι ακόμα πιο βαθιά, πιο προς το νησάκι. Το νησάκι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Άγιος Βασίλειος. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι κλασικές καλόγριες στα βαθόνερα, εδώ όπου βαθόνερα, λιμάνια και τα λοιπά, έχει και καλόγριες, όπως και εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι αρκετά βαθιά τα νερά και το κακό είναι ότι δεν θα χρησιμοποιήσω μάλλον καθόλου το καλάμι του LRF, ούτε για να ρίξω κάποιο μήνο ούτε popper. Είναι πολύ βαθιά τα νερά, ήξερα ότι θα σε βαθιά νερά, αλλά λέω άντε. Θα σε πάρω, ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως πιο μετά να ρίξω λίγο. Μπορεί να έχει κανένα κυνηγό.
έξω ένα γεντάρικα, βέβαια. Εδώ, τα τελευταία 20 μέτρα. Πρέπει να ρίξεις αρκετά πιο μέσα για να πας βαθιά. Πλάνος πίσω στις πέτρες. Λοιπόν, ο ήλιος έχει βγει. Αναδύεται σύμφωνα με τους ειδήμονες. Είναι η καλύτερη ώρα για ψάρεμα. Ακόμα ο ήλιος είναι πορτοκαλοκόκκινος. Δεν έχει σηκώθει καλά. Ο πλάνος που έχουν βάλει τώρα έχουν εντύπωση ότι είναι εξιτάρης. Σλάς, όχι ογδοντάρης είναι. Σλάς ογδοντάρης. Ροζ με ασημί. Πυριδίζουν. Έφυγε το χταπόδι. Δεν είχα και απόχη, οπότε δεν πειράζει. Το κατάλαβα το χταπόδι γιατί δεν χτύπαγε. Έχω αλλάξει σημείο. Ήρθα λίγο πιο δεξιά, πιο προς τα μέσα, για δύο λόγους. Πρώτον, για να δω πως κόβει λίγο αέρας ο βολής,
μπορώ να ρίξω πιο καλά προς τα μέσα και μπορώ να ρίξω και λίγο προς τα δεξιά, να πάω ακόμα πιο δεξιά δηλαδή και εδώ πέρα πιο μέσα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι είδα λίγο κυνήγι σε αυτό εδώ το σημείο, είδα ψηλά ψάρια να τρέχουν, να πηδάνε και είπα να δοκιμάσω να έρθω πιο εδώ, να ρίξω ορισμένες βολές, να δω μήπως βρούμε κάτι. Τι τα κυνηγούσα, κάνα τονοειδές, κάνα κυνηγός. Κρίμα να μην έχω την απόχη. Τώρα ίσως να είχα ένα χταπόδι. Το χταπόδι αυτό φαινόταν καλό. Έτσι όπως το ένιωσα στο σήκωμα που πήγα να κάνω, 1 κιλό, 1,5, ίσως να το είχα. Ποτέ δεν πάτε για short jigging, είτε για spinning, χωρίς απόχη ή γάντζο. Εγώ έχω κανονικά απόχη, αλλά την έχω στη βάρκα. Βέβαια ήταν στη διαδρομή μου σχεδόν η βάρκα. Θα μπορούσα να έχω σταματήσει να την πάρω, αλλά επειδή και εδώ πέρα το μέρος είναι λίγο, μπορείς να το τραβήξεις προς τα έξω. Βέβαια εκεί που καθόμουν δεν είχε τέτοιο ανέβασμα χαλαρό όπως εδώ, αλλά και πάλι το χταπόδι δεν είναι ψάρι. Είναι πολύ εύκολο να σου φύγει, γιατί δεν πιάνει καλά, συνήθως πιάνει από κάποιο πλοκάμι. Οπότε είναι πολύ εύκολο να σκιστεί λίγο το πλοκάμι και να φύγει το αγκίστρι και να το χάσεις. Γι' αυτό θέλει απόχη, θέλει μέσα στο νερό, συνεχή πίεση, δεν θέλει τρομπαρίσματα, γιατί στο άθλημα που κάνει το τρομπάρισμα είναι πολύ πιθανό να το χάσεις, να ξαγκιστρωθεί. Θέλει συνεχόμενη πίεση, χαλαρά, σαν να ανεβάζεις καλαμάρι. Σιγά σιγά και μανιβέλα. Εγώ βέβαια στην αρχή με τα χταπόδια πάντα τρομπάρω 1-2 φορές, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει σκαλώσει, ειδικά άμα είναι κάποιο καλό χταπόδι μεγάλο, αν έχει σκαλώσει ο πλάνος σε κάποια πέτρα ή αν έχει μαγκώσει σε κάποια φυκιάδα ή κάτι τέτοιο και προχωράει πάρα πολύ αργά. Οπότε 1-2 τρομπαρίσματα τα κάνω, αλλά όταν καταλάβω ότι κάτι σέρνω, σταματάω και αρχίζω μανιβέλα. Τώρα αυτό το κάτι σέρνω μπορεί να είναι και οτιδήποτε, μπορεί να πιάσει ένα σκουπίδι κάτω από το βυθό, να πιάσει κομμένο δίχτυ, ξέρω εγώ, κάνα σκηνή. Έχει εδώ πέρα διάφορα. Αδυναμώνει ο αέρας. Αντί να χαλαρώνει λιγάκι, δυναμώνει, δεν μας κάνει χάρη. Δεν θα μου την κάνει χάρη να ψαρέψω.
αλλάξω πλάνο. Τώρα μόλις μαζέψω. Θα βάλω ένα κοντό. Και τα κυνηγάνε. Τι είναι αυτά που τα κυνηγάνε? Πλατή ψάρι ήτανε. Δεν κατάλαβα τι ήταν που το κυνήγαγε. Πλατή ψάρι, τώρα να ήταν τίποτα μελανούρια. Να φέρω και τις σιλικόνες να δοκιμάσω. Θα ρίξω τώρα λίγο. Άμα καταφέρω και το ξεμπλέξω αυτό. Και θα παίξω λίγο αφρωτά. Μήπως και γίνει κανένα θαύμα. Περίπου εκεί που γινόταν το κυνήγι. Βέβαια παίζω χωρίς αλαγιά, αλλά σε πολύ ο αέρας. Να καμιά φορά αφρωτά, είπα να παίξω λίγο αφρωτά με τον πλάνο και χτύπησε μια δαργανίτσα αφρωτά. Τώρα αυτή κανονικά πρέπει να την ξαναρίξουμε μέσα. Thank you.
πολύ ευαίσθητες τα αργάνες. Θα τη δοκιμάσω, τη ρίξω και άμα ζήσει, έζησε. Από ό,τι φαίνεται την έκανε τώρα. Μείναν και λέπια πάνω στο χέρι μου και αίματα. Και εποχή της αργάνας. Λοιπόν, μετά και με αυτό το αναπάντεχο θύραμα της αργάνα, μετά από 2-2,5 ώρες που δεν έχω πιάσει τίποτα με το σορ, θα αλλάξω λίγο και θα παίξω με το καλάμι του Λαρεύ. Θα βγάλω να κάνω λίγο LRF, light spinning ας το πούμε, με το με minnows, με μικρά minnows, τουλάχιστον να κάνουμε λίγο παιχνίδι, να μην έχει πάει στράβει το πρωινό ξύπνημα. Και το μέρος να ανακαλύψουμε λίγο τι γίνεται. Είναι μείνει πάνω λέπια από τη ζαργάνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με minnows, θα τα πάρω από εκεί μεριά. Έχω πάρει κάτι minnows και κάτι popper. Δυστυχώς δεν έχω φέρει πλανάκια, γιατί είπα ότι θα παίξω με short jigging, οπότε λέω να μην πάρω και τα πλανάκια, άμα δω κάτι να έχω τα minnows που είναι διαφορετικά, είτε με πλάνους θα παίξω με το short jigging, είτε θα παίξω με minnows και popper με το LRF. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω με αυτόν τον καιρό πόσο μακριά βολή θα κάνω, αλλά έχω πάρει κάτι minnows και κοπεράκια τα οποία είναι στα όρια του καλαμιού και λίγο πάνω από τα όρια. Το καλάμι μου είναι 3-12. Τα minnows μου και τα popper είναι 11-12-10. 10 με 13 και ορισμένα 14 γραμμάρια. Δεν ξέρω πόσο καλά θα μπορεί να τα χειριστεί, αλλά θα δοκιμάσουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό σχετικά. Λίγο νερό και να βρέξω και το μηχανισμό λίγο. Θέλω να βρέξω το νήμα για να μην έχουμε λίγο καμπραχή και μηχανισμός βέβαια, αλλά λίγο βρέξουμε στην αρχή. Ωραία, και πάνω που έλεγα μήπως να έφευγα γιατί δεν είχε κίνηση,
αυτό το ξαφνικό με τη ζαργάνα, το ανέλπιστο, στον πλάνο 60 γραμμαρίων, που έβαλε νέο στόχο να παίξω λίγο. Και την έβγαλα για πλάκα αυτή τη ζαργάνα. Βέβαια, με αυτό το καλαμάκι τώρα θα είναι, άμα μου τύχει κάτι, θα είναι πραγματική μάχη. Άρα ίσως τα κυνήγια να ήταν από ζαργάνες. Δεν είναι απίθανο. Βέβαια, αυτά που είδα εκεί μέσα δεν ήταν ζαργάνες, ήταν κάτι άλλο. Γιατί τα ψάρια ήταν πιο μεγάλα και πλατιά. Θα δοκιμάσω να ρίξω μαζί με τον αέρα και να κάνω καλύτερη βολή. Θέλω πιο βαριά μήνος. Έχω πιο μεγάλο μήνο, θα το δοκιμάσω, γιατί αυτό είναι ελαφρύ σχετικά. Αυτό πρέπει να είναι 8-10 γραμμάρια. Ακολουθάνε τα ψαράκια. Θα βάλω λίγο μεγαλύτερο μήνο, πιο βαρύ. Έχω πολλά μήνους εδώ. Θα βάλω ένα ακριβό από τα ακριβά κινέζικα της Kingdom, πολύ καλά τεχνητά γενικότερα. Ελπίζω να μην το χάσουμε, να μην σπάσει κανένα νήμα λόγω βάρους, να τη ρίψει από την πολύ και το χάσουμε. Όχι πως έγινε τίποτα, αυτό το τεχνητό κοστίζει 3 ευρώ, 3,5. Κανονικά αντίστοιχο γνωστής εταιρείας θα χτύπαγε 10-15 ευρώ τουλάχιστον. Καλύτερη βολή, σαφέστατα.
έπαιζα ξανά τον πλάνο να παίξω φρωτά και την πάει πιο βαθιά. Ας πω. Δεν με βοηθάει πολύ το καλάνο. Πρέπει να προμηθευτώ και να σπίνει καλάμι, αλλά τα οικονομικά δεν μας το επιτρέπουν. Δεν κάναμε τίποτα, δεν έκανα τίποτα με το LRF, με τα Minos. Έριξα 5-6 διαφορετικά Minos, έριξα Popper για κανένα μισάωρο και δεν χτύπησε τίποτα και επιστρέφω στον πλάνο. Θα παίξω πρώτα κλασικό short jigging πατωτά και μετά ίσως δοκιμάσω πάλι λίγο αφρωτά. Αν γίνει τίποτα.
καιρός έχει ξεφύγει. Φουσκοθαλασσιά.
τι κάνω. Τέλος για σήμερα. Λίγα πράγματα και πολλά μαθήματα. Λοιπόν, το ψάρωμα τελείωσε. Έχω επιστρέψει στο αυτοκίνητο για να φύγω. Λίγα πράγματα και σήμερα, περισσότερα από τις προηγούμενες φορές, ομολογουμένως, αποτυχημένες προσπάθειες. Ίσως το καλύτερο ψαρεματάκι έτσι τέτοιου είδους που έχω κάνει το καλοκαίρι. Τώρα βέβαια έχει τελειώσει το καλοκαίρι πλέον, Σεπτέμβρη, αρχή Σεπτέμβρη. Μαθήματα, πολλά. Πρώτον, ποτέ δεν πάμε για τέτοιου είδους ψάρεμα επειδή είναι σε βράχια και όχι σε παραλία, short jigging, spinning κτλ. Χωρίς απόχη ή γάντζο. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα πιάσουμε, πόσο μεγάλο θα είναι και αν θα μπορέσουμε να το πιάσουμε, ακόμη και στο LRF. Ας σου χτυπήσει κανένας σαργός μισόκυλος και θα δυσκολευτείς πολύ να το ανεβάσεις. Και πάλι θέλει απόχη. Μάθημα δεύτερο. Αυτά που λέω τώρα τα έχουν ξαναπεί κι άλλοι, αλλά θα τα πω κι εγώ. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να δουλέψουμε τα τεχνητά, τους πλάνους. Υπάρχει ο κλασικός πατωτά με γρήγορη ανάκτηση, με αργή ανάκτηση. Υπάρχει και αφρωτά. Φάνηκε σε αυτό το βίντεο ότι και αφρωτά ο πλάνος δουλεύει σαν έναν οποιοδήποτε, και στο LRF δουλεύει στα πλανάκια και αφρωτά. Είναι πιο ελαφριά και πιο εύκολα να τα δουλέψει αφρωτά, αλλά με το καλά με το short jigging ο πλάνος, ο 60, ο 80, δουλεύει αρκετά καλά και αφρωτά, και φάνηκε που χτύπησε η ζαργάνα. Επίσης, τα δουλεύουμε τους πλάνους και τα τεχνητά μέχρι το τέλος, μέχρι να βγουν από το νερό, μέχρι μπροστά στα πόδια μας. Ποτέ δεν ξέρουμε πού θα χτυπήσει το ψάρι ή το οτιδήποτε. Εγώ άφησα τον πλάνο, πάτωσε με ρίσκο φυσικά, γιατί ήταν αρκετά κοντά στα 15-20 μέτρα από μένα απόσταση. Τον άφησα και πάτωσε, και με το που πάτωσε βρέθηκε κοντά ένα χταπόδι, το είδε και στην κίνηση που έκανε καθώς έπεφτε το βούτυξε. Εγώ πάω να το ξεκινήσω τον πλάνο, το πλάνο να το σηκώσω, βαρύδι. Κατευθείαν κατάλαβα ότι κάτι τρέχει. Έκανα ένα τρομπάρισμα, δύο, για να δω ότι δεν είναι σκάλωμα, και μετά αργή ανάκτηση, σιγά σιγά, όπως είπα, σαν να βγάζεις καλαμάρι, το σηκώνεις. Βέβαια εγώ δεν είχα το πρώτο κανόνα, ας το πούμε έτσι, που είπα, δεν είχα μαζί μου τίποτα, ούτε γάντζο ούτε απόχη. Συγκεκριμένα απόχη θέλει το χταπόδι για να βγει από εκεί. Πήγα να το σηκώσω, να το φέρω πάνω, έφυγε κατευθείαν. Πολύ δύσκολο πράγμα να το κάνεις, και αυτό το χταπόδι ήταν και λιγάκι βαρύ, δηλαδή ήταν κανένα κιλό σίγουρα, ένα ίσως και 1,5 κιλό, οπότε δεν θα σηκωνόταν εύκολα, θα έπρεπε να έχει πιαστεί πολύ καλά από κάποιο πλοκάμι για να μην σκιστεί. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Να είστε καλά. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Να είστε καλά και χαρά.